Έχουμε στο Skype τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Καλημέρα, Μιχάλη. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω ότι η αγάπη είναι δράση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βασικά, μικροφωνίζει πολύ και ακούω μου μέσα τον εαυτό μου και μου είναι δύσκολο. Θα κάνουν ό,τι μπορούν πάνω από το κοντρόλ για να μπορέσεις να το αποφύγεις αυτό. Το κοντρόλ είναι δράση λοιπόν και αυτό. Θα το δούμε. Πιστεύω πολύ στην εξέλιξη και την προσφορά. Είναι πολύ σημαντικό και ο Πάτερ Αντώνιος, έχω μιλήσει μαζί του. Έχω επισκεφτεί κάποια μέρη εκεί. Είμαστε πάρα πολλοί και αν δώσουμε από λίγη βοήθεια, ο καθένας θα βγει κάτι πολύ μεγάλο στο τέλος. Και είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους στην πράξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω πολύ στο όραμα, τη δράση και το αποτέλεσμα. Οπότε όλος αυτός ο μηχανισμός μου αρέσει πολύ και μου αρέσει και ο μηχανισμός πολύ του πατέρα Αντώνιου, ο οποίος σε συζητήσεις που είχαμε κάνει είχε ξεκινήσει όλο αυτό παίζοντας μπάσκετ με τα παιδιά, μαζευόντουσαν. Γύρω άκουσα μια πάρα πολύ ωραία συγκινητική ιστορία και ρομαντική, γιατί όταν πηγαίνανε πολλά παιδιά στην εκκλησία και έπιανε τα παιδιά και παίζανε μπάσκετ και μέσα από τον αθλητισμό δέσανε και κάνανε κάποια πράγματα και επικοινωνίες και βγήκαν πράγματα και αναπτύχθηκε όλο αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το δέσιμο και μου αρέσει διότι είναι στην πράξη, όχι στα λόγια. Τι σε κινητοποίησε, Μιχάλη, και πήγες να γνωρίσεις τον Πάτερ Αντώνιο, να δεις από κοντά τη δράση της Κιβωτού? Είχαν ζητήσει παιδάκια να με γνωρίσουν. Mm-hmm. Και φυσικά πηγαίνω, δεν χαλάω χατήρι. Εννοείται και μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες και διδάσκομαι και όπου μπορώ να υποστηρίξω το κάνω. Οπότε έτσι. Και μάλιστα την πρώτη φορά είχα πάει, δεν θυμάμαι το μέρος, είχα πάει σε μια πολύ έτσι φωλιά, να το πω, που ήταν πολλά μικρά παιδάκια, ένα πολύ ωραίο ζεστό σπιτικό, όπου δέχτηκα αντίστοιχα πολύ αγάπη, αγκαλιές, παίξαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό και έφυγα γεμάτο ζεστασιά, μπορώ να πω. Μιχάλη, εσύ που έχεις έρθει αρκετά κοντά με τα παιδάκια, κάποιο παιδάκι σου έχει εμπιστευτεί κάτι το οποίο μπορεί να έχει μέσα στην ψυχή του, δηλαδή κάποιο ερωτηματικό, ότι γιατί να περνάω αυτά τα πράγματα, γιατί να ζω τέτοιες καταστάσεις, ή αυτό που έχουν μέσα στην ψυχή τους είναι αισιοδοξία μόνο? Με έχουν ρωτήσει διάφορα πράγματα κατά καιρούς, από το πώς διαχειρίζομαι το φόβο, και γιατί πολλά παιδιά αισθάνονται φόβο και άγχος, με έχουν ρωτήσει, πώς διαχειρίζομαι το άγχος. Και τους είπα το εξής, ότι και ο γενναίος και ο δειλός φοβούνται το ίδιο. Απλά ο δειλός το βάζει τα πόδια και τρέχει, και ο γενναίος βρίσκει τρόπους να επενδύσει το φόβο του, το άγχος του και οτιδήποτε αρνητικό συνέστημα σε έργο, δράση και επιτυχία. Οπότε στην ουσία είναι θέμα επιλογής τα πάντα. Και αυτό αντίστοιχα τους είπα από τη δική μου πλευρά, γιατί και εγώ αντίστοιχα μέσα από τον πρωταλληλισμό και έχω βρεθεί και αρκετά μόνος μου πολλές φορές. Δεν ήταν ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, είχε μοναξία η ζωή μου. Οπότε αντίστοιχα τους έλεγα βιωματικά τι έχω περάσει και πώς έχω καταφέρει να κάνω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε και είναι και σημαντικό όταν στα λέει κάποιος που τα έχει περάσει κιόλας, όχι τα έχει ακούσει. Μπορούν και σε πιστεύουν περισσότερο και χαμογελάνε και ταυτίζονται. Οπότε τέτοιες ιστορίες έτσι γύρω από αυτό που δεν περιμένεις από ένα μικρό παιδί να σε ρωτήσει τώρα για άγχος ή για φόβο, ας πούμε. Δεν γίνεται, ας πούμε, να σου πει ένα παιδάκι 10 χρονών. Αυτό που κάνεις, Μιχάλη, γιατί οι αθλητές πρότυπα. Για τα παιδιά είναι σπουδαίο πράγμα και τους δίνεις κίνητρα να συνεχίσουν, να παλέψουν για τη ζωή του, όπως και εσύ σαν αθλητής παλεύεις τόσα χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό και το δικό σου έργο και όλων των γνωστών, τέλος πάντων, ανθρώπων που βοηθάνε στην Κιβωτό του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό, Μιχάλη. Χαρέας μου και χαρά μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Παρομοίως. Να σου ευχηθούμε τα φιλιά μας και πάνω απ' όλα υγεία και αγάπη. Πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε.